ανάγκη το μισθό της Δημάρχου για να ζήσω. Δεν μπαίνω σε καλούπια, δεν σκύπω το κεφάλι και δεν με κρατάει κανείς από τίποτα και πουθενά. Η επόμενη μέρα της ΧΟ, η επόμενη μέρα της Καρδάμενας, απαιτεί πίστη και στένος για να γίνουν ριζικές αλλαγές που όλοι ζητάμε, όλοι θέλουμε και κανείς δεν τολμάει. Εμείς το όραμα και δράση τολμάμε. Τολμάμε γιατί δεν φοβόμαστε. Τολμάμε γιατί δεν είμαστε υπηρέτες συμφερόντων. Τολμάμε γιατί τόσο προεκλογικά όσο και ως επόμενη Δημοτική Αρχή θα έχουμε ως σύμμαχο την αλήθεια και μόνον αυτή. Το πρόγραμμα και οι θέσεις που καταθέτουμε στηρίζονται σε τρεις ξεκάθαρους πυλώνες για να μπορεί ο Δημότης να μας κρίνει την επόμενη μέρα. Στον πυλώνα της υλοποίησης, δηλαδή σε αυτά που είναι εφικτό να γίνουν στην τετραετία, συγκεκριμένα, μετρήσιμα, κοστολογημένα, χωρίς πλειοδοσίες και μεγάλα λόγια, στον πυλώνα του σχεδιασμού, δηλαδή σε αυτά που ξεκινούν οι διαδικασίες τους εντός της θητείας μας, αλλά και η υλοποίησή τους θα είναι μεταγενέστερη. Και τρίτον, στον πυλώνα της διεκδίκησης, δηλαδή σε αυτά που διεκδικούμε για την ΚΟ και την Καρδάμενα, σε συνεργασία τόσο με την περιφέρεια, όσο και με την εκάστοτε κυβέρνηση. Η χαμένη πενταετής θητεία Κυρίτσι μας πληγώνει. Πληγώνει τον ίδιο το θεσμό της αυτοδιοίκησης, καθώς έχασε τον προσανατολισμό του, κατέστη σκαλοπάτι προσωπικών επιδιώξεων, γιατί ο κύριος Κυρίτσις είναι σήμερα υποψήφιος δήμαρχος, επειδή δεν κατάφερε να είναι υποψήφιος βουλευτής, χρησιμοποιώντας το αξίωμα του δημάρχου. Η απερχόμενη Δημοτική Αρχή δεν έχει διεκδικητική υπόσταση. Το απέδειξε με τη στάση της στην επαπειλούμενη κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ. Το απέδειξε ακόμα στην περίπτωση του φόρου διαμονής που πρόσφατα εκβλήθηκε, που άλλα ψήφισε ο κύριος Κυρίτσης στην ΚΕΔΕ και άλλα με εξαιρετική άνεση μας πουλούσε εκτός των τυχών. Εμείς δεν αξιώνουμε από τους πολίτες ούτε να μας φοβούνται ούτε να μας ανέχονται. Ο πρώτος στόχος τους ήταν η επιβολή ενός τοπικού μνημονίου με υπέρογγες αυξήσεις τελών και ταυτόχρονη υποβάθμιση των ανταποδοτικών υπηρεσιών, καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού. Αγρανοποίησαν τον ενιαίο φορέα του ισμού και δεν κατάφεραν επί 5 χρόνια να τον αντικαταστήσουν. Καμιά τουριστική πολιτική δεν έχουν και δεν εφάρμοσαν καμία. Απεμπόλυσαν προκλητικά τις υποσχέσεις τους για συνεργασία με low cost εταιρείες, αδιαφορώντας για τις μικρομεσαίες ντόπιες επιχειρήσεις που υπολειτουργούν στη σκιά του All Inclusive. Επέβαλαν, με συγχωρείτε, ιδιαίτερα υψηλό τέλος σύνδεσης αποχέτευσης και εξήγηλαν πρόστιμα για όσους αδυνατούσαν ή αδυνατούν να συνδεθούν. Το τέλος αυτό δεσμευόμαστε από εδώ, από την Καρδάμενα, ότι θα το μειώσουμε για τις κατοικίες στο 50%. Βασική πολιτική μας στόχευση είναι η μετατροπή της ΔΕΙΑΚ σε εταιρεία περιβαλλοντικής προστασίας και ανάπτυξης, μεταφέροντας αυτήν όλες τις δραστηριότητες και τους πόρους για τη συνολική διαχείριση των περιβαλλοντικών θεμάτων και της ανάπτυξης των νέων μορφών πράσινης ενέργειας. Στην Καρδάμενα λειτουργούν τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες. Σύμφωνα με τη δική μας αντίληψη, η επιχειρηματικότητα και οι επενδύσεις δεν αφορούν μόνο την εξυπηρέτηση των μεγάλων συμφερόντων των μεγάλων επενδυτών. Πρέπει πρωτίστως να υποστηριχθεί η καινοτόμα και η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα προκειμένου να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή, κυρίες και κύριοι, και η ισόρροπη ανάπτυξη σε όλο το νησί. Προτείνουμε και διεκδικούμε ένα ειδικό πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ ή από εθνικούς χώρους αποκλειστικά για την αναβάθμιση και επέκταση πολύ μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων και υπάρχουν πολλές τέτοιες με 0 έως 100.000 ευρώ στους τομείς του τουρισμού, της μεταποίησης, στον πρωτογενή τομέα. Στο επίπεδο της δημόσιας περιουσίας πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ότι ο ρόλος του Δήμου δεν είναι να μετατραπεί σε χτηματοσυντικό γραφείο, κύριε Κυρίτση. Η στρεβλή άποψη περί της άκρατης ιδιωτικοποίησης χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς έμφαση στην καινοτομία της δημόσιας περιουσίας, πρέπει να αναθεωρηθεί άδειο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, προσέξτε, εστιάζοντας ειδικότερα στην ΚΟ, το μόνο που θα επιτευχθεί, και είμαστε πολύ κοντά σε αυτό,
είναι να ξενοτροφοποιήσουμε ολόκληρη τη δημόσια περιουσία με ολέθρια αποτελέσματα για το νησί, το περιβάλλον και την οικονομία του. Διεκδικούμε λοιπόν την παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα όλων των δημοσίων ακινήτων που βρίσκονται πάνω στο νησί και που το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς δεν μας επιτρέπει την αξιοποίησή τους. Συνδημότησες και συνδημότες, στις 26 Πέμπτου του 2015 ελήφθη μία απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διεκδίκηση 5 σημαντικών ακινήτων της ΚΟΟ. Ένα από αυτά είναι και η ΚΜ140 οικοδομών Καρδάμινας που στεγάζει το λιμενικό σταθμό και τα ΕΛΤΑ. Γνωρίζει κανείς τι απέγινε αυτή η απόφαση? Ελήφθη, γράφτηκε για να γραφτεί. Διεκδικούμε θεσμικό νομικό πλαίσιο που να εξασφαλίζει την πλήρη παραχώρηση και προστασία Αιγιαλού και παραλίας του ΣΟΤΑ. Παράλληλα, στο πλαίσιο των ΣΔΙΤ, διεκδικούμε ένα θεσμικό πλαίσιο που θα αφορά κατά κανόνα καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες, τις οποίες ο Δήμος θα μπορεί να συμβάλλει ως εταίρος. Ως εταίρος, με τη δημοτική περιουσία. Η αναπτυξιακή αειφορία της ΚΟΟ περνάει μέσα από την σύγχρονη χωροταξία, την επιβολή κανόνων και τη στοχευμένη τουριστική ανάπτυξη. Το μεγαλύτερο μέρος του τουριστικού τζίρου, το ξέρετε καλά, που παράγεται στο νησί μας, δεν καταλήγει πλέον στις τσέπες των ΚΟΟ πολιτών. Δεν καταλήγει, με συγχωρείτε, πλέον στην τοπική κοινωνία. Αλλά ούτε καν στην εθνική οικονομία, θα πρόσθετα. Παράλληλα, η οικονομική κρίση και η ταυτόχρονη υπερσυγκέντρωση των τουριστικών δομών σε λίγους έχουν δημιουργήσει έναν εργασιακό μεσαίωνα τον οποίο βιώνουν οι εργαζόμενοι του τόπου. Για εμάς η τουριστική ανάπτυξη της ΚΟΟ, τουλάχιστον για τα επόμενα 10 χρόνια, περνάει μέσα από συγκεκριμένες δράσεις και πολιτικές οι οποίες οφείλουν να στηριχθούν από την κεντρική διοίκηση. Συγκεκριμένα, διεκδικούμε την παραχώρηση κατά πλήρη κυριότητα της Μαρίνας στο Δήμο της ΚΟΟ, χωρίς ενίκιο, ως έμεση χρηματοδότηση της επέκτασής της. Τη χρηματοδότηση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους της εφαρμογής των δύο εν εξελίξη μελετών για τα λιμάνια Καρδάμινας και Κεφάλου. Θυμίζω ότι η ανάθεση στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Κυρίτσης για το λιμάνι Καρδάμινας έγινε 16 Αύγουστου του 2017. Η δε σύμβαση υπεγράφει τον Οκτώβριο. Στην καλύτερη περίπτωση είχαμε τότε προβλέψει την παράδοσή της στο Νοέμβριο του 2018. Προφανώς και σας ενδιαφέρει μια σχετική απάντηση, αν υπάρχει τέτοια, από τον κύριο Κυρίτση. Διεκδικούμε τη χρηματοδότηση από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους της δημιουργίας τουλάχιστον δύο θέσεων πρόσθεσης κρουαζιερόπλαιων 300 μέτρων. Εξαφανίστηκε η κρουαζιέρα. Τη μετατροπή του λιμενικού ταμείου σε ΑΕ. Την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τη δημιουργία μιας μεγάλης αναπτυξιακής ΑΕ, η οποία επιτέλους θα αναλάβει και τον τομέα προβολής και διαφήμισης του νησιού και στην οποία θα συγχωνευτούν και η Μαρίνα και η ΑΝΕΜ και η αστική συγκοινωνία. Το άρθρο 183 του Κλεισθένη, που προφανώς επικαλείται εμέσως πλήν σαφώς ο κύριος Κυρίτσης, δεν επαρκεί. Ας το ξαναδιαβάσει. Διεκδικούμε την υποστήριξη για την ολοκλήρωση από το χρηματολόγιο των πράξεων εφαρμογής για τα σχέδια πόλεως και μαστιχαρίου. Την υποστήριξη για την εκπόνηση του νέου γενικού πολεμικού σχεδίου νήσου ΚΟΟ. Την υποστήριξη για την εφαρμογή από το μονοπωλιακό ιδιότητα αεροδρομίου της ΚΟΟ ενός μοντέλου κλιμακωτών χρεώσεων των τελών του αεροδρομίου, ώστε να δοθούν κίνητρα στις αεροπορικές εταιρείες και στους tour operators επέκτασης του προγράμματός τους και στους μήνες της χαμηλής ζήτησης. Ο χωροταξικός σχεδιασμός όχι μόνο έμεινε πίσω, αλλά σας υπενθυμίζω ότι το σύνολο της απερχόμενης δημοτικής αρχής κατηγορείται για παράβαση καθήκοντος για σύμβαση που άφηνε εκτός πολεμικού σχεδιασμού όλα τα χωριά μας. Τα χωριά μας βίωσαν την εγκατάλειψη. Υπάρχουν δημότες που αναπολούν τους καποδιστριακούς δήμους. Η ισόρροπη και ισόνομη ανάπτυξη του νησιού μοιάζει με πυροτέχνημα. Χωρίς σχέδιο, χωρίς φιλοσοφία, χωρίς ένα στοιχειώδες μοντέλο ανάπτυξης. Με μικροπαρεμβάσεις αμφιβόλου ωφελημότητας και αισθητικής. Παρέλασαν 5 τεχνικά προγράμματα, 5 προϋπολογισμοί που συνοδεύτηκαν απλά με θριαμβολογίες και μπόλικη δόση πολιτικού ναρκισισμού. Τι εισέφεραν οι πολίτες της ΚΟΟ, σε ποια κατάσταση είναι σήμερα το νησί? Όχι τα η ανακύκλωση, για ποια αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας μιλάμε? Άνοιξε μια θέση εργασίας? Λύθηκε ή έστω βελτιώθηκε το θέμα της συγκοινωνίας? Ο πρωτογενής τομέας, αλλεργία έχει ο κύριος Κυρίτσης με τον πρωτογενή τομέα? Τραυγαλαίο το παράδειγμα στο δημοτικό σφαγείο. Τι κόμισε αλήθεια ο κύριος Κυρίτσης σε αυτόν τον τόπο? Προώθησε απευθείας αναθέσεις σε ημέτερους, κατασπατάρισε το δημόσιο χρήμα
με 48 ώρες διαδικασίες στο όνομα του σεισμού, έστειλε στα δικαστήρια αιρετούς, δεν τους στείλατε κύριε Κυρίτσι. Τους πολίτες, εκδίωξε εργαζόμενους, ευτέλισε τις συμμετοχικές διαδικασίες, ποινικοποίησε την πολιτική ζωή του τόπου, ανοίγοντας ένα φαύλο κύκλο στο δενικές. Είναι τυχαία η εγκατάλειψη βασικών υποδομών. Εμείς, ακούστε, θα εφαρμόσουμε με πνεύμα συνεργασίας το θεσμό του χωρικού αντιδημάρχου, που θα κατοικοεδρεύει αναδημοτική ενότητα και θα συνεργάζεται με τα κοινοτικά συμβούλια, τόσο για την καθημερινότητα όσο και για τα μεγάλα, με συγχωρείτε, αναπτυξιακά έργα, τα οποία δεν θα τα ανακοινώσουμε, αλλά θα τα υλοποιήσουμε. Η Καρδάμενα για μας είναι μια πρόκληση. Η υφιστάμενη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει είναι αποτέλεσμα της άναρχης και χωρίς τοπικής συνείδησης και ταυτότητας τουριστικής ανάπτυξης. Οι παρεμβάσεις τύπου Ποτίστρες δεν προσέδωσαν. Η εικόνα και του παραλιακού μετόπου, αλλά και των παράλληλων οδών, σε αυτόν εννοώ το παραλιακό μέτωπο, κρίζει αναθεώρησης και άμεσης βελτίωσης. Μπορεί να βελτιωθεί και λειτουργικά και προφάνω αισθητικά. Για την επίτευξη όλων των παραπάνω, χρειάζεται να κάνουμε τη ρήξη με τους ίδιους μας τους εαυτούς, με τις στρεβλές αντιλήψεις και πρακτικές. Να επισημάνω την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι παιδικές χαρέες, την παρέμβαση Μίτση για να φτιάξει μια. Τις παραλιακούς δρόμους αναφέρθηκε ο κύριος Κυρίτσης. Σκοτάδι, σκουπίδια και λακκούβες συναντά ο τουρίστας όταν δεν είσαι ενεργή από το πλοίο. Το δέχομαι και συμμορφώνομαι. Θα επανέλθω στο επίπεδο των ερωτήσεων για κάποιες προτάσεις που είχα να καταθέσω και θα μου έπαιρνε μόνο μισό λεπτό για να προλάβω να ολοκληρώσω. Εν τούτης, συμμορφώνομαι.